Γιώργο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Χαίρετε, καλό μεσημέρι. Όλα καλά. Μια χαρά τώρα πλέον, μια χαρά. Την Παρασκευή δηλαδή δεν ήταν όλα μια χαρά, έτσι πηγαίνατε με ένα βάρος και έφυγε το Σάββατο. Εντάξει, υπήρχε πίεση στην ομάδα και ήταν λογικό νομίζω. Και έτσι πρέπει να είναι. Σωστό. Ήταν δημιουργική πίεση πάντως, από ό,τι φάνηκε. Ναι, έτσι είναι, ο πρωταθλητισμός έχει πίεση και ο καλός αθλητής είναι καλός επειδή μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτή. Άρα το πιο σημαντικό είναι ότι σε ένα νοκάουτ παιχνίδι δεν σας λύγησε ούτε ο αντίπαλος, ούτε τα προηγούμενα αποτελέσματα, ούτε η πίεση. Βγάλατε ό,τι καλύτερο και είναι σημάδι θετικό για τη συνέχεια. Ναι, σίγουρα. Καταφέραμε και μείναμε συγκεκριμένοι στο ένα το παιχνίδι και δεν κοιτάξαμε τα τρία προηγούμενα, τα οποία δεν ήταν ανεπιτυχή τα αποτελέσματα. Καταφέραμε και μείναμε συγκεντρωμένοι στο ένα το σημαντικό το παιχνίδι και νομίζω αυτό ήταν που μας βοήθησε τόσο να ανταπεξέλθουμε και σωστά. Τι διαφορετικό κάνατε σε σχέση με τα προηγούμενα? Είναι ένα ερώτημα. Τι διαφορετικό. Δεν κάναμε κάτι, δεν αλλάξαμε την τακτική μας, δεν αλλάξαμε τον τρόπο παιχνιδιού μας. Δεν μπορείς έτσι και σε μια εβδομάδα να κάνεις τεράστιες αλλαγές. Νομίζω το κομμάτι το οποίο βελτιώσαμε ήταν σίγουρα της αποτελεσματικότητας στην επίθεση, γιατί τα προηγούμενα παιχνίδια βλέπαμε ότι ήμασταν αποτελεσματικοί στην άμυνα, δεν ήμασταν στην επίθεση. Οπότε διορθώνοντας λίγο την αποτελεσματικότητα στην επίθεση, το οποίο ήταν ένα καθαρά ψυχολογικό κομμάτι νομίζω, δηλαδή δεν ξεχάσαμε να σουτάρουμε και χάναμε τα τούτ, καταφέραμε και διορθώσαμε το κομμάτι αυτό και ρόλαρε καλύτερα η ομάδα. Μετά από αυτό το διπλό για το δεσμό του κυπέλου, πώς βλέπετε τη συνέχεια? Θα πούνε πολλοί ότι πλέον ο ΠΑΟΚ είναι το φαβορί. Εντάξει, σίγουρα ο φίλαθλος ο κόσμος έτσι θα σκεφτεί. Η ομάδα έχει έμπειρους παίκτες, είναι έμπειρη ομάδα, ξέρει που πάει, πάει σε ένα Final Four και ξέρει τι σημαίνει ο θεσμός του Final Four. Γενικά ο θεσμός του κυπέλου είναι παιχνίδι το παιχνίδι. Έχουμε ένα δύσκολο αντίπαλο, τον Φίλιππο, τον οποίο έχουμε χάσει την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Είναι παιχνίδια παγίδες, κανείς δεν προδικάζει την νίκη. Σίγουρα είμαστε φαβοροί. Εγώ τέτοιες αγώνες δέχομαι το... Δεν κρύβομαι και να πω ότι είμαστε όλοι φαβοροί και για να μοιράσω τις πιθανότητες. Όχι, ξέρω ότι είμαστε φαβοροί. Πιστεύω στη δυνατότητα της ομάδας ότι είμαστε το φαβοροί. Από εκεί και πέρα όταν θα έρθει η ώρα, θα φτάσουμε στους αγώνες, θα πρέπει να το αποδείξουμε. Γιώργο, αν σου πούμε ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει το κύπελο, αλλά μετά δεν θα έχει την ίδια επιτυχία στο πρωτάθλημα, θα χάσει το πρωτάθλημα, θα είναι επιτυχημένη η χρονιά? Τώρα ζητάς την προσωπική μου γνώμη, για μένα όχι. Για μένα όχι, δεν θα είναι πλήρως επιτυχημένη. Θα είναι κατά το ίμιση. Νομίζω η ομάδα είναι φτιαγμένη για να διεκδικήσει και στο τέλος να πάρει και τους δύο τίτλους. Όπως είπα, δεν προδικάζει κανείς την νίκη, δεν είναι το πρωτάθλημα επειδή κάναμε καλές μεταγραφές, επειδή έχουμε καλή ομάδα, επειδή δουλεύουμε καλά, ότι θα μας το δώσει κάποιος το πρωτάθλημα. Έχουμε μείνει πίσω ήδη στο πρωτάθλημα και το ξέρουμε. Αλλά από εκεί και πέρα είναι ένα άλλο κομμάτι. Έχουμε ένα στόχο κοντινό που είναι το Final Four και από εκεί και πέρα κάθε εβδομάδα δίνουμε εξετάσεις για το πρωτάθλημα. Πάντως ήταν μια αναμέτρηση σημείο αναφοράς. Έτσι, αφού πήρατε αυτό το παιχνίδι, το knockout, μπορείτε να πάρετε κάθε άλλο match για κύπελο, για πρωτάθλημα. Μα η ομάδα είναι φτιαγμένη γι' αυτό, για να κερδίζει όλα τα match. Και δεν το λέω επειδή είμαστε καλοί. Αντικειμενικά, άμα το δεις. Από την εμπειρία μου δείχνει ότι είμαστε μια ομάδα φτιαγμένη να κερδίσουμε τον οποιοδήποτε. Μάλιστα. Οπότε, ναι, αναγκαστικά πρέπει να ανταπεξέλθεις και σε αυτόν τον ρόλο του καλύτερου. Να σου ευχηθούμε καλή συνέχεια και στους δύο θεσμούς. Ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση. Ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Γεια σας.